Είμαστε εδώ στην Κρυφιά λοιπόν, στο παιχνίδι μεταξύ της Ελπιδονισπών του Κρυφιάς και της Δόξα Ασύρου, τοπικό ντέρμι, πάρα πολύ κόσμο, πολλοί κόσμοι και από τις δύο πλευρές εδώ στην Κρυφιά. Μας θυμίζει τα παλιά ντέρμι των δύο ομάδων. Στα πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ Μίλκας με τον Πλατάκη, Μίλκας Φώτης, σουτάρι και μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από πολύ μακριά, από 30-35 μέτρα και 1-0 ανοίγει το σκορ για την ομάδα των Ελπιδονισπών του Κρυφιάς. Ο Φώτης Μίλκας από τις τελευταίες μεταγραφές, όπως και ο Πλατάκης και ο Σεβαστίδης και ο Μποζή. Για να δούμε το στη συνέχεια. Για να δούμε, προσπαθεί τώρα να αντιδράσει και αν θα μπορέσει να αντιδράσει η ομάδα της Δόξα Ασύρου. Προσπάθησε και ο Γιαννακίδης, δεν μπορούσε όμως να πλασάρει ο σέντερφορ στην επίθεση και πάλι ο Δόξα η ομάδα της Ελπιδονισπών του Κρυφιάς και θα αποκρούσει τώρα ο Σωτηριάδης ένα φοβερό σουτ. Θα αποκρούσει η μπάλα από το Χούφτα, το σουτ από το Βρανό, μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από το Βρανό, δοκάρι και μέσα που λέμε και βλέπετε πώς το πανηγυρίζουν οι παίχτες, μπαίνουν και ο πάγκος μπαίνει όλος μέσα, πανηγυρίζουν όλοι οι παίχτες της Πόντου Κρυφιάς. Ξαναβλέπουμε το γκολ, μακρινό σουτ από 40 μέτρα αριστερό, δοκάρι και μέσα και 2-0. 2-0 στο μεγάλο τέρμι. Μίλκας τώρα πάλι με τον Πλατάκη, η διαφάση με τα πρώτα λεπτά, Μίλκας. Και μπάλα δεν το δοκάρι, ίσως να απέκρουσε εκεί και ο τερματοφύλακας ο Τυριάδης. Απ' την άλλη μεριά τώρα, απ' την άλλη μεριά προσπαθεί να αντιδράσει η ομάδα της Δόξα Ασύρου. Η κεφαλιά που έκανε εκεί ο Καλίνης, το σούτ θα γίνει από μακριά. Και μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Σεβαστίδη. Θα σουτάρει τώρα Παραλίκης, μέσα στην περιοχή. Σκάει μπάλα μπροστά, βγαίνει από πίσω ο παίκτης και κάνει τον γκολ. Κάνει τον γκολ, αλλά όμως ακυρώνεται σαν offside. Έχει σηκώσει ο βοηθός, ήταν στην ίδια ευθεία, είχε καλή εικόνα, για να το ξαναδούμε. Παραλίκης θα κάνει τη σέντρα σουτ. Η μπάλα θα σκάσει μπροστά στον τερματοφύλακα του Σεβαστίδη. Θα βγει ο παίκτης, θα κάνει τον γκολ. Όμως ο βοηθός είναι στην ίδια ευθεία. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Παραμένει το 2-0. Δεύτερο ημίχρονο. Η Δόξα Ασύρου στην σέντρα. Μέσα στην περιοχή εκεί θα γίνει το σουτ εκεί που έγινε από τον, πρέπει να ήταν από τον Παραλίκη. Και για να δούμε τώρα. Θα γίνει το σουτ και το γκολ. Ακούμπησε και ο Παναγιωτίδης, πρέπει να ήταν αυτογκόλ εκεί σε αυτή τη φάση που έκανε ο Παραλίκης, σούταρε. Βρήκε και τον Παναγιωτίδη και θα καταλήξει στα δίχτυα του Σεβαστίδη. 2-1 θα μειώσει εδώ Ξασίρου και πάλι Παραλίκης τώρα. Για τον Παραλίκης πέρασε 2-3 παίκτες, τώρα μπήκε στην περιοχή, βγαίνει ο Σεβαστίδης. Θα πέσει κάτω ο Παραλίκης, συνεχίζεται το παιχνίδι λέει ο Σκαφίδας. Και ο διαιτητής τώρα γυρίζει πίσω για να δούμε τι θα δείξει, τι θα μας δώσει ο διαιτητής εκεί και κόκκινη κάρτα στον Παραλίκη, κόκκινη κάρτα στον παίχτη της Δόξα Ασύρου. Δεν ξέρω τώρα για θέατρο ή αν είπε κάτι, αν υπάρχει κάτι εκεί, αν είπαν μεταξύ τους οι παίχτες. Για να δούμε τώρα. Από αριστερά φεύγει ο Πλατάκης, περνάει, θα κάνει το πλασέ, θα βγάλει την τελευταία στιγμή εκεί ο Σωτηριάδης, νέο πλασέ, θα βγάλει την τελευταία στιγμή εκεί ο Καλτσάς, νέο σουτ και από μακριά η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Για να δούμε τώρα και πάλι η ομάδα της Κρυφιάς στην επίθεση και σωτήρια απόκριση ο Σωτηριάδης, φοβερή απόκριση για την ομάδα της Ασύρου. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Σεβαστίδης, μπλοκάρει την μπάλα, σήκωσε και σφύριξε και ο Σκαφίδας, δεν ξέρω αν, κάτι, αν ήταν επιθετικό φάουλ. Και τώρα προσπαθεί ο Σαμουρέλης, θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά από το Γιαννιώτη και δίπλα από το Καρδοκάρι. Πολύ καλή φάση για την ομάδα της Δόξα Ασύρου, κεφαλιά του Γιαννιώτη. Σαν να βλέπουμε τη φάση είναι εκεί. Ο Σαμουρέλης θα κάνει τη σέντρα, θα πετάγεται ο Γιαννιώτης εντελώς μόνος του και η μπάλα θα φύγει δίπλα από το κάτω δοκάρι. Μαζεύεσαι να φύγεις και τελευταία από τις τελευταίες βάσεις τώρα για να δούμε, φεύγει ο Καντουλανάπτης. Παρασύνει μαζί το Κούφτα, Καντουλανάπτης και το γκολ. Το γκολ και 3-1, θρίαμβος για την ομάδα της Κρυφιάς. Ο Καντουλανάπτης βλέπετε πώς φύγει, ξαναβλέπουμε τη φάση πλασάρι υποδηματικά, προσπαθεί και ο Σαμουρέλης εκεί να βγάλει την μπάλα. Δεν μπορεί όμως, 3-1, μπαίνουν όλοι μέσα, βλέπετε πώς το πανηγυρίζουν και όλοι οι παίκτες εκεί της Κρυφιάς.